Να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τζεράκη, είναι ο πρόεδρος Αερολέσχης Χανίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Τζεράκη, δύσκολη ημέρα και η σημερινή μετά τις χθεσινές εξελίξεις. Πολύ περισσότερο και την οικογένεια του ανθρώπου. Ο πιλότος ήταν και πρόεδρος Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδας. Δεν ξέρω αν είχατε και κάποια προσωπική. Αυτή την πληροφορία, Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς για το μοιραίο συμβάν, για αυτή την τραγωδία και πώς... Ο άνθρωπος καθυστέρησε να φτάσει στον προορισμό του. Και εμείς εκείνη την ώρα, λόγω του ότι επίκειτο να γίνουν αγώνες το Σάββατο στο Μάλεμε, είχαμε πάει κάποια άτομα στο χώρο και πλέναμε τα αεροπλάνα μας, τα δέναμε, φτιάχναμε δεύτερες για αυτά που θα ερχόταν. Κάναμε κάποιες εργασίες εκεί, οπότε κάποιο τρίτο άτομο τέλος πάντων μας ενημέρωσε ότι ήταν κάποιος να έρθει και καθυστέρησε να έρθει και θα τον έβρισκε νύχτα. Ο προορισμός δεν ξέρω ποιος ήταν. Επειδή υπάρχει μία σύγχυση, γι' αυτό ρωτάμε κι εμείς. Ήταν το αεροδρόμιο Χανίων, ήταν το παλιό το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλεμε. Από ό,τι ξέρω και εγώ, το σχέδιο ήταν η Σούδα. Το αεροδρόμιο του Χανίων δηλαδή. Δεν το είδατε εσείς όμως, δηλαδή δεν είδε κάποιος, δεν ξέρετε τουλάχιστον κάποιον αυτό από τη μάρτυρα να είδε την πτώση του αεροσκάφους, έτσι. Εγώ την είδα, ήμουν εκεί. Την είδατε, ήσασταν εκεί. Την είδα, δυστυχώς. Όταν είδατε την εικόνα, δεν είδατε κάποια, να φανταστώ, κάποια φωτιά στον αέρα, να φαίνεται ότι υπήρχε. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Όχι. Ο άνθρωπος, το πράγμα γίνει εξής, εμείς τον είδαμε, καταρχήν να σας πω ότι η συντριβή έγινε τέτοια ώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή φανταστείτε τις συνθήκες από άποψη φωτός. Και καλές καιρικές συνθήκες. Καλές καιρικές συνθήκες, ναι, αλλά σχεδόν σκοτάδι. Σχεδόν σκοτάδι. Εμείς είδαμε το φως του αεροπλάνου, το οποίο διέτρεχε το βουνό της Σπάθας πλάγια και μετά έστριψε με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο της Σούδας. Άρα ενδεχομένως να προσπαθούσε να προσεγγίσει. Πέρασε από πάνω μας επιταχυνόμενο το πρόβλημα και σε άνοδο. Πέρασε πάνω μας και ανακουφιστήκαμε. Όλοι λέμε θα προσεγγίσει η Σούδα πάρα πολύ καλά. Και ενώ προχώρησε προς Σούδα, ξαφνικά άλλαξε κατεύθυνση, έκανε στροφή 180 μοιρών και γύρισε προς το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Από την εμπειρία σας, τι εκτιμάτε ότι μπορεί να συνέβη από προσανατολίστηκε? Θα σας πω, πέρασε από πάνω μας σε σχετικά χαμηλό ύψος, αλλά δεν μπορούσε να προσγειωθεί σε αυτό το ύψος που ήταν, ούτε επιχείρησε. Πέρασε από πάνω μας, προσπέρασε το αεροδρόμιο, μετά έκανε άλλη μια στροφή 180 μοιρών, δεν ξέρω με τι σκοπό. Αλλά δεν κατευθύνθηκε προς το διάδρομο, ας πούμε, του αεροδρομίου του Μάλεμε, κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και εκεί πρέπει να χάσει τον προσανατολισμό του. Γιατί ξαφνικά, εκεί τώρα παρακολουθούσαμε πάρα πολύ ανήσυχη την πορεία του αεροπλάνου. Ξαφνικά, χαμήλωνε, είχαν ύψος, έγινε δεξιά και πέσε στη θάλασσα. Ήταν θέμα ότι ήταν σκοτάδι και ότι αυτά τα αεροπλάνα δεν έχουν τα κατάλληλα όργανα για να πετούν έτσι. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αποπροσανατολίστηκε. Πάντως εσείς καταλάβατε με την κίνηση του αεροσκάφους και βλέποντας το πώς κινούταν ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι τι γίνεται τώρα. Η πτήση ήταν φυσιολογική, σίγουρα το καταλαβαίναμε ότι είχε πρόβλημα για να πετάει τέτοια ώρα νύχτα. Αλλά δεν αντιληφθήκαμε κάποιο μηχανικό πρόβλημα σε αεροσκάφους. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εάν συνέβη τη στιγμή που έπεσε εκείνη τη στιγμή το πρόβλημα, τι να σας πω. Αλλά νομίζω πως αν είχε κάποιο πρόβλημα κινητήρως, κάποιο πρόβλημα να έμεινε από καύσιμο, αυτό θα έκανε μια προσθαλάσσωση. Ναι. Αλλά ήταν λογικά, μιλάμε για αποπροσανατολισμό μάλλον του πιλότου. Η γνώμη δική μου είναι αυτή. Μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, έτσι δεν είμαι και. Ναι, με βάση την εμπειρία σας, ρωτάμε κι εμείς. Πιστεύω ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αποπροσανατολίστηκε και. Λόγω της στροφής που έκανε, πιστεύω ότι νόμιζε πως πέταγε λοξά, ενώ ουσιαστικά πέταγε ίσια και έκανε την αντίστοιχη κίνηση για να ευθυγραμμιστεί, κατά τη γνώμη του. Μάλιστα. Δηλαδή, γίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να καταπολεμήσει αυτό που του λέει ο εγκέφαλός του και να κάνει κάτι άλλο. Είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς της πτήσης αυτό, κύριε Τζεράκη. Δυστυχώς, αν κάποιος. Κοιτάξτε, η κατηγορία αυτών των αεροπλάνων, τα υπερελαφρά. Αυτά που έχουμε κοιμήσει είναι για να πετάνε μόνο ημέρα. Άμα βρεθεί σε συνθήκες νύχτας, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Το τονίσατε αρκετές φορές αυτό και νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία ότι η ώρα που έγινε το δυστύχημα έδειχνε ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες, τουλάχιστον από πλευρά φωτός εννοώ για τη ημέρα. Όχι, σαφώς και δεν υπήρχαν. Έπρεπε να κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο της Σούδας. Δεν γνωρίζουμε γιατί πήρε αυτή την τραγική και ολέθρια απόφαση να επιστρέψει και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μάλεμε.
οι έρευνες τώρα από εδώ και στο εξής είναι εκείνες οι οποίες ενδεχομένως θα δώσουν απαντήσεις, όποιες απαντήσεις μπορούν να δώσουν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τζεράκη, σας ευχαριστούμε πολύ.